Κύριε Υπουργέ, θέλω να ξεκινήσουμε από τη χθεσινή συνάντηση με τους γονείς των στρατιωτικών μας. Είναι απολύτως φυσιολογικό αυτή η μάνα, και το είπατε κι εσείς, να έχει την αγωνία της. Και το ερώτημά της νομίζω ότι θα ήταν το ερώτημα της οποιαδήποτε μάνας, γιατί το ενδιαφέρον δεν είναι μόνο για την οικογένεια, είναι για όλους μας, αλλά πολύ περισσότερο για την οικογένεια και για αυτή τη μάνα. Που ρώτησε αν ήταν δικό σας παιδί, τι θα κάνατε. Τις απαντήσατε, κύριε Υπουργέ? Βεβαίως. Τις είπα θα έκανα αυτό που κάνω και τώρα. Διότι καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέει μια μάνα. Και η μάνα του συγκεκριμένου ενστόλου, του συγκεκριμένου στελέχους των ενόπλων δυνάμεων. Το ίδιο θα μπορούσε να πει και η μητέρα του αξιωματικού, του ανθιπολοχαγού. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Εξήγησα στο πλαίσιο μιας πολύ ειλικρινούς και θεωρώ και ανθρώπινης συζήτησης πώς ακριβώς έχει η υπόθεση, ποιο είναι το στάδιο το οποίο σήμερα βρίσκεται, τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση, τι κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών, τι κάνουμε όλοι μας αναφορικά με το να επιστρέψουν γρήγορα στην πατρίδα τα δύο στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Βέβαια υπήρξε μια παρέμβαση η οποία αναφέρεται σήμερα στον τύπο ότι ο καθόλου αξιόλογος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού είπε εκείνη τη στιγμή ότι δεν είναι της ώρας για να το συζητήσουμε. Αλλά εσείς απαντήσατε όμως, έτσι? Απάντησα, αλλά ο αρχηγός δεν είπε ακριβώς αυτό ως απάντηση στο ερώτημα, στο γνήσιο ερώτημα, το γεμάτο πόνο της μητέρας του υπαξιωματικού. Λέτε ότι δεν έγινε μια τέτοια αναφορά? Όχι. Η αναφορά που έγινε είναι στα στάδια στα οποία βρίσκεται η όλη υπόθεση. Τους εξήγησα ακριβώς με κάθε λεπτομέρεια στη βάση των συγκεκριμένων πληροφοριών που έχουμε σε ποιο διαδικαστικό στάδιο βρίσκεται η υπόθεση συγκεκριμένα τούτη την ώρα, το οποίο δεν έχω καμία αντίρρηση να σας το πω, διότι ο λόγος είναι δημόσιος στην προκειμένη περίπτωση. Θα είχε ενδιαφέρον, κύριε Υπουργέ, γιατί αυτή τη στιγμή επικαλούμε και τη νομική σας γνώση, την ιδιαίτερα σημαντική νομική σας γνώση και πολυετή. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε συγκεκριμένο κατηγορητήριο. Είναι ακριβές. Και όπως είπα στις δηλώσεις μου μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης που είχαμε τους γονείς των αξιωματικών μας, έχουμε μία καθυστέρηση, μία χρονοτριβή, η οποία γίνεται στο όνομα της ολοκλήρωσης της πραγματογνωμοσύνης, χρησιμοποιώ επίτηδες τον συγκεκριμένο όρο, αναφορικά με το εάν υπάρχουν ίχνη επιλήψιμα στα τηλέφωνα των δύο στελεχών μας. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες λένε ότι δεν υπάρχουν επιλήψιμα ίχνη και κατά συνέπεια περιμένει ο αρμόδιος εισαγγελέας την πραγματογνωμοσύνη από το εγκληματολογικό Ινστιτούτο της Τουρκίας προκειμένου να συντάξει το κατηγορητήριό του. Εκ της θέσεώς σας δεν μπορείτε να πάρετε θέση, αλλά εγώ ως δημοσιογράφος μπορώ να το κάνω, κύριε Υπουργέ. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στις τουρκικές αρχές. Όταν η μισή από τους δικαστικούς λειτουργούς είναι φυλακή. Όταν η μισή από τους δημόσιους λειτουργούς έχουν εκτοπιστεί ή είναι φυλακή. Μπορεί, μας λέγανε επιστήμονες. Δεν θα αρνηθώ το περιεχόμενο της επισήμανσης που κάνετε. Εκείνο όμως που θα σας πω είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών, ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Γκοτζιάς, έχει στείλει πραγματογνώμονα Έλληνα. Πήγε, έχει πάει. Ναι, ναι. Ο οποίος θα λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος κατά τα νομικά ισχύοντα και στην Τουρκία. Α, το δέχτηκε η Τουρκία. Το δέχτηκε η Τουρκία και ήδη. Η παρουσία του τεχνικού συμβούλου από τη μεριά της οικογένειας, διότι μιλάμε πια για συγκεκριμένους κατηγορουμένους, αποτελεί, αν θέλετε, μία εγγύηση αναφορικά με την ορθότητα, την γνησιότητα και την ειλικρίνεια της διενεργούμενης πραγματογνωμοσύνης στα τηλέφωνα των δύο στελεχών μας. Κάποιοι πια μιλάνε ότι μετατρέπεται αυτή η ιστορία σε εχμαλωσία και σε ομοιρία, η οποία είναι άλλωστε και μία πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία σε πάρα πολύ, όχι ανάλογες, πάρα πολλές περιπτώσεις, όχι ανάλογες για να είμαστε ειλικρινείς, με διαφορετικές υποτιθέμενες κατηγορίες. Σας ενοχλεί? Ας κρατήσουμε την υπόθεση στις πραγματικές της διαστάσεις, κύριε Παπαντάκη. Γιατί μέχρι στιγμής η παρατεταμένη κράτηση, εάν διαρκέσει, τότε πράγματι θα πρέπει να μιλάμε για, δεν ξέρουμε βέβαια και τα ισχύοντα από την τουρκική δικονομία και αν μπορούν να εφαρμοστούν όταν όλα είναι στα χέρια του Ερντογάν.
Κύριε Παπαδάκη, νομίζω ότι ο υπερτροφικός λόγος ο οποίος διατυπώνεται από διάφορες πλευρές, περί ομηρίας, αιχμαλωσίας ή όλα τα άλλα, δεν υπηρετεί εκείνο το οποίο διεκδικούμε. Εκείνο το οποίο διεκδικούμε και μέχρι στιγμής φαίνεται να το έχουμε εξασφαλίσει είναι να κρατηθεί η υπόθεση στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου της Αδριανούπολης ως μια δικαστική υπόθεση. Η προσπάθεια που γίνεται στο νομικό επίπεδο στο οποίο και εσείς αναφερθήκατε είναι να αποκλειστεί το οποιοδήποτε άλλο ως κατηγορία ποινικό αδίκημα και να παραμείνει μόνο το αδίκημα το οποίο είναι σε βαθμό πλημελήματος, μια και κάνατε αναφορά και στην ιδιότητά μου ως νομικού, το είναι της παρανόμου εισόδου σε απαγορευμένη περιοχή. Ο υπερτροφικός βέβαια, λόγω, συγγνώμη σας διακόπτω, που χρησιμοποίησατε το χαρακτηρισμό αυτό, είμαι υποχρεωμένος να σας πω, κύριε Υπουργέ, ότι ο ομόλογός σας, Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Πάνος Καμένος, ήταν ο πρώτος από τα πρώτα επίσημα χείλη που διατύπωσαν κάτι τέτοιο. Ο κύριος Καμένος μίλησε για αιχμαλωσία. Ο κύριος Καμένος χρησιμοποίησε μια συγκεκριμένη διατύπωση στην προσπάθεια του να αναδείξει υπερτροφική το γεγονός ότι έχει χρονοτριβήσει η υπόθεση. Εμείς εκείνο το οποίο στο επίπεδο του Υπουργείου Εξωτερικών, στο επίπεδο της κυβέρνησης, επιδιώκουμε και διεκδικούμε είναι να επιταχυνθεί η διαδικασία, γιατί έχουμε την εκτίμηση ότι η επιτάχυνση της διαδικασίας και η κρίση του δικαστηρίου της Αδριανούπολης στη συγκεκριμένη πράξη στην οποία φέρεται να αποδίδεται στους δύο αξιωματικούς μας είναι εκείνο που υπηρετεί στην κυριολεξία, κύριε Παπαδάκη, στο να μπορέσουμε γρήγορα να τελειώσει αυτή η δίκη και να επιστρέψουν οι δύο στρατιωτικοί μας στην Ελλάδα. Ρεαλιστικά τώρα, ρεαλιστικά, κύριε Υπουργέ, αυτό το γρήγορα είναι επιδίωξη. Αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω. Είναι επιδίωξή μας. Και πιστεύω και η ευχή μας και η επιδίωξή μας και ο στόχος μας. Δεν μπορώ να το προσδιορίσω, κύριε Παπαδάκη. Δεν μπορείτε να... Εκείνο που μπορώ να προσδιορίσω, διότι το ελέγχω, το ξέρω, το πράττω. Το πράττουμε ως κυβέρνηση είναι να επισπευστεί όσο γίνεται η διαδικασία. Διότι σε 2-3 ημέρες συμπληρώνουμε το 15ήμερο. Ακριβώς. Αύριο συμπληρώνουμε το 15ήμερο. Δεν κάνω λάθος. Αύριο. Είναι σήμερα είναι 14η ημέρα. 1η Μαρτίου έγινε το περιστατικό. Αύριο. 15 αύριο. Πιστεύετε ότι. Ένα τελευταίο ερώτημα. Μήπως αργοπορήσαμε, μήπως αργήσαμε να αντιδράσουμε, κύριε Υπουργέ? Καθόλου. Πρέπει να σας πω ότι ερχόμενος στο Υπουργείο μετά την ορκομοσία και την συνεργασία μου με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, το πρώτο με το οποίο ασχοληθήκαμε ήταν αυτό. Είχε προηγηθεί βέβαια η ίδια η παρέμβαση του αρχηγού του ΓΕΘΑ, του κυρίου Αποστολάκη, προς τον ομόλογό του της Τουρκίας και οι ενέργειες είχαν γίνει από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκε το Υπουργείο την σύλληψη των δύο αξιωματικών μας. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση. Εγώ σας ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Ξέρω ότι είναι βαρύ και φορτωμένο το πρόγραμμα. Αυτά μας είπε ο κύριος.